Δεν τον χωνεύει, πώς να σου το πω. Και, για να σου το εξηγήσω να το καταλάβεις. Πώς ας πούμε εγώ, όταν σε βλέπω μου γυρίζει τα άντερα και έτσι κάτι παθαίνω. Το ίδιο παθαίνει και ο Κατσιμίδης μόλις βλέπει τον Κάκαλο. Κατά του σκοτέ έτσι διάφορα. Εμένα πάντως μου αρέσει ο Κατσιμίδας σαν άντρας. Είναι πιο άγριος από τον Κάκαλο και αυτό μου αρέσει. Σου αρέσουν οι πολύ άγριοι. Ναι. Το είχα καταλάβει ότι είσαι ανώμαλη. Τι ώρα είναι? 9:30. 9:30! Τώρα αρχίζει! Και ο Κάκαλος ακόμα να φυγιάται, πες να φύγει. Εγώ θα πω στον Κάκαλο να φύγει για να πας εσύ να δεις και να μιλά. Ναι, μωρή ηλίθεια, να πας να του πεις ό,τι θέλω, θα βλέπω. Όπως ξέρετε, έχει τοποθετηθεί νέος κλαδάρχης, ο Σμήναρχος Κατσιμίδης, ο οποίος σε αντίθεση με τον παλαιό κλαδάρχη, είναι πάρα πολύ αυστηρός. Γι' αυτό πρέπει να επιδείξετε υψηλών στρατιωτικών φρόνημα, ε! Καταλάβατε! Καταλάβαμε! Κύριε διοικητά, με συγχωρείτε για το θράσος, αλλά αληθεύουν οι φήμες ότι ο νέος κλαδάρχης δεν σας πάει με τίποτα? Καλά το... Σουμί! Ανόητη. Διάφορες διαδοσίες εκεί διαδίδουν διάφορα ένθρα και έθεν εκεί θα για ετέθεν. Ο νέος κλαδάρχης με εκτιμά βαθύτατα και η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Τι? Η λέξη είναι... Α, μπορείς να μου ξανακάνεις την ερώτηση? Το βρήκα! Το ζωντανό ριζόγαλο! Κέρδισα! Κέρδισα! Δεν θα τραγουδήσω τώρα. Να, θα πω το «Φταίει ο έρωτας». Φταίει ο έρωτας για ό,τι μου συμβαίνει. Φταίει ο έρωτας για αυτό που μ' αρρωσταίνει. Φταίει ο έρωτας. Κλείσε το τηλέφωνο. Γιατί μιλάω με τη Ρούλα. Έλα, Ρούλα, κέρδισα. Καλά δεν σου έκανε παρατήρηση ο κλαδάρχης. Εμένα γιατί δεν μου κάνει παρατήρηση, τι έκανα? Έβλεπες πρωινό καφέ. Και πού είναι το κακό, δεν σε καταλαβαίνω. Εμένα παιδί μου κλαδάρχης, με συμπαθεί πάρα πολύ. Τον Κάκαλο δεν χωνεύει με τίποτα. Μπουμπού ήρθα. Α. Τι, α, ήρθα. Α, λέω, πώς την είχε σύσκεψη? Πολύ καλά πήγε η σύσκεψη. Όσο έλειπα εδώ, όλα εντάξει? Όλα εντάξει. Δεν πιστεύω να συνέβη κανένα έκτροπο κατά την απουσία μου. Α, κύριε Κάκαλη, ξέχασα, σας ζήτησε ο κλαδάρχης. Για πείτε μου, κύριε Κάκαλε, γιατί υπάρχουν οι τηλεοράσεις στο γραφείο σας? Για τις ανάγκες του τηλεοπτικού τμήματος της αεροπορίας, κύριε Κλαδάρχα. Της αεροπορίας, κύριε Κάκαλε. Της αεροπορίας, όχι της κυρίας Κορομιλά. Τι εννοείται, κύριε Κλαδάρχα? Εννοώ, κύριε Κάκαλε, ότι κατά τη διάρκεια μιας ευνίδιας επίσκεψής μου στο γραφείο σας, συνέλαβα όλο το προσωπικό, πολιτικό και στρατιωτικό, να πίνει καφέ με τον πρωινό καφέ. Δεν σας πιστεύω, κύριε Κλαδάρχα, ότι το προσωπικό έπινε πρωινό καφέ με τον πρωινό καφέ. Θα τιμωρηθούν άπαντες. Εσείς πρέπει να τιμωρηθείτε πρώτος, κύριε Κάκαλε. Εγώ δεν βλέπω Κορομιλά, κύριε Κλαδάρχα. Αν όλο το προσωπικό σας βλέπει Κορομιλά, είναι σαν να βλέπετε και εσείς, κύριε Κάκαλε. Γαϊδούρια, δεν τρέπεστε, βρε. Κοντζά μάντρες, καλώς θα βλέπετε πρωινούς καφέδες και βλακίες. Με κάνετε ρεζίλικες στον Κλαδάρχη. Εγώ προσωπικά, κύριε διοικητά, τους το έλεγα, να βλέπουμε μικρούτσικο. Καλμός, ηλίθιε! Θα μου το παίξει με ακουρτουριά, να βλέπεις μικρούτσικο. Τις τηλεοράσεις έχουμε για τις ανάγκες της πολεμικής αεροπορίας. Και για κάτω να βλέπετε εσείς καφέδες και τα ρέστα. Έτσι ξέρεις, ξαναπιάσω. Να βλέπετε τηλεόραση, καφέδες και δεν συμμαζεύετε να στείλω από εκεί που ήρθατε. Είμαστε δημοκρατική χώρα και έχουμε ένα δημοκρατικό καθεστώς και μπορούμε να βλέπουμε ό,τι θέλουμε. Άμα σου δώσω σε μια δημοκρατική μετάδοση, θα σου πω εγώ. Πού παίρνεις πάλι πρωί-πρωί? Ναι, απασχολείσαι. Ναι, πρωινός καφές εκεί. Εδώ μπουμπού από αεροπορία. Ναι, την πολεμική. Τι κάνετε, καλά? Κοιτάξτε, θα ήθελα να με καλέσετε στην εκπομπή. Ωραία. Μόνο θέλω να μου πείτε τι να μαγειρέψω. Τι αρέσει τη Ρούλα μας? Α, μια στιγμή να σημειώσω. Μια στιγμή. Λοιπόν, σπετσοφάι, ναι, κουνέλι στη φάδο, ναι, και ξυφίες στα κάρβουνα. Ωραία, όλα αυτά γιατί κάνει δίαιτα η Ρούλα. Εντάξει, οκ, okay, θα τα ετοιμάσω. Α, μια στιγμή. Δεν μου λέτε, μπορώ να φέρω μαζί μου και κάτι σμηνίτες να μου κουβαλάνε τα ταψιά? Σας ευχαριστώ. Οκ. Okay. Εγώ σας ευχαριστώ. Bye. Μη μου πεις ότι θα πας αύριο στον πρωινό καφέ. Ναι, στο λέω. Και την απαγόρευση που τη βάζεις. Χαίστηκα για την απαγόρευση. Ρε τον έρημο τον Κάκαλο την τραβάει με τον Κατσιμίδη. Ρε παιδιά, αμαρτία, λίγη κατανόηση του άνθρωπου να το δείξουμε. Εγώ αν και δεν τον πάω με τίποτα τον Κάκαλο, σε αυτή τη φάση τον λυπάμαι πραγματικά. Λοιπόν, κοιτάξτε από εδώ και πέρα, μην του κάνουμε καμιά στραβή. Όχι, θα τον προσέχουμε. Παιδιά, παιδιά! Σας έχω μια φορά.
Τι έκπληξη! Λοιπόν, σας κάλεσε όλους η Ρούλα στον πρωινό καφέ αύριο. Εμάς! Εσάς! Δηλαδή, σε πήρε τηλέφωνο η Ρούλα και σου είπε πες στο Βλάχο να έρθει στον πρωινό καφέ. Ναι. Δηλαδή, με συγχωρείς και μετά σε ξαναπήρε και σου είπε πες στον Τάλας να έρθει στον πρωινό καφέ. Ναι, ναι. Συγγνώμη, είπε πες και στον Πλαπούτα. Καλέ, όλους σας κάλεσε. Με μένα βέβαια επικεφαλής θα πάμε αύριο. Εγώ είμαι μέσα. Και εγώ μέσα. Παιδιά, μήπως αυτό που πάμε να κάνουμε είναι μια σκέτη τρέλα. Εσύ να μην έρθεις. Α, και να την προσβάλλω. Δεν είναι σωστό. Για πείτε μου τι ηλικιότητα σκεφτήκατε πάλι. Σκεφτήκαμε κύριε Διοικητά να πάρουμε την πρωτοβουλία και να πάμε αύριο στην Ελευσίνα να κινηματογραφήσουμε τα αεροπλάνα. Μπράβο, πολύ ωραία πρωτοβουλία. Βλέπω, αρχίζετε και συμμορφώνεστε προς τις υποδείξεις, δείχνετε υψηλό στρατιωτικό φρόνημα. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. Κύριε Κάκαλε, να πάω κι εγώ στην Ελευσίνα. Τι να παρακάνεις στην Ελευσίνα. Να είμαι μακιγιέζ. Θα μακιγιάρεις τα αεροπλάνα. Όχι, θα μας κρατάει τα φαρτζολάκια. Άμα κρατάει τα φαρτζολάκια, να πας. Κύριε Διοικητά, να πάω κι εγώ στην Ελευσίνα. Τι διάλογο πάθει τώρα με την Ελευσίνα. Εγώ ξέρετε, θα κρατάω το μικρόφωνο. Θα είμαι ο Μπούμαν. Άμα στο Μπούμαν να πας. Κανείς άλλος για την Ελευσίνα. Διοικητά, λαμβάνω. Ξέρω, θες να πας στην Ελευσίνα. Λοιπόν. Ναι, και θα πάτε στην Ελευσίνα να σας κάνω έτσι μια ιστορική ενημέρωση. Η Ελευσίνα είναι μια πάρα πολύ ιστορική πόλη. Η Ρότσα τα Ελευσίνα μυστήρια, τα οποία ήταν μια τελετή, κατά την οποία... Για τη ρουλίτσα μου που αγαπούσα στην Ελευσίνα μια βραδιά. Έλα, βρε Θόδωρε. Τι, ο Κλαδάρ, έλα, βρε Θόδωρε. Τώρα ο Κλαδάρ, ο καινούριο καημένο, να τον κάνω εγώ αρνάκι, σε να τον κάνω, να τον στρώσω. Θόδωρε, αφού με ξέρει τόσα χρόνια, δεν με ξέρει. Α, το διάλογο και σε πρωί-πρωί. Α, τι άλλο. Σα έφερε το καφεδάκι, σα. Ακούμε τώρα εκεί προσεκτικά. Προσεκτικά, έτσι, μπράβο. Πολύ ησυχία έχει σήμερα. Πού είναι το λοιπό προσωπικό? Το λοιπό προσωπικό ουσιάζει. Και πού βρίσκεται? Στην Ελευσίνα. Στην Ελευσίνα, τι πήγα στην Ελευσίνα. Αχ, στην Ελευσίνα, μπράβο στην Ελευσίνα, εγώ του έστειλα. Να του στέλνω τακτικά στην Ελευσίνα, να με ξεζαλίζουνε. Δεν μου λες, Πόπη, εσύ ξέρει τι ήταν τα Ελευσίνα μυστήρια? Όχι, τι ήταν. Α, είναι μια πολύ σπουδαία ιστορία, α την πω με δύο λόγια. Λοιπόν, τα Ελευσίνα μυστήρια ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία τελετή η οποία γινόταν στην αρχαιότητα. Διότι τα Ελευσίνα.